γερμανία. Ο πρόεδρος από τη Ζάκυνθο. Okay. Okay. Λοιπόν, είμαι η Παναγιώτα και για λίγες ωρίτσες θα είμαστε μαζί, μην φανταστείτε πολλές. Λιγάκι. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Χαρά μας. Χαρά μας να μας κουράσεις. Εντάξει. Μπορείτε να δείτε λιγάκι όλοι εδώ. Αυτή είναι η κάτωψη του ιερού σήμερα. Και λέω σήμερα γιατί αυτή είναι η τελευταία φάση της οικοδόμησης του ιερού. Εμείς είμαστε εδώ. Είναι η βορειοδυτική είσοδος. Αυτή η είσοδος υπάρχει έτσι κι αλλιώς από την αρχαιότητα, δεν είναι σημερινό δημιούργημα. Υπήρχε και άλλη μία είσοδος από τα νότια. Λοιπόν, στα δυτικά μας είναι ο ποταμός Κλωδαίος. Και νότια είναι ο ποταμός Αλφαιός. Στη συμβολή λοιπόν αυτών των δύο ποταμών ιδρύεται το ιερό. Το οποίο ουσιαστικά κάνει ένα τρίγωνο, γιατί εδώ, ακριβώς από εδώ είναι ο χρόνιος λόφος. Οι δύο ποταμοί, τόσο ο Κλαδαίος όσο και ο Αλφαιός, στην αρχαιότητα είναι πλωτοί. Άρα λοιπόν ένας τρόπος, ένας δρόμος για να έρθουν οι επισκέπτες στην Ολυμπία. Και όχι μόνο οι επισκέπτες, αλλά για να μπορούν να μεταφέρουν και υλικά. Ως επί το πλείστον βέβαια, το ιερό αυτό δεν έχει υλικά από ξένους τόπους ή από νησιά όπως ήθιστε, Παριανό Μάρμαρο για παράδειγμα. Είναι το περισσότερο μέρος του κατασκευασμένο από ντόπιο υλικό. Όμως παρόλα αυτά οι δύο ποταμοί βοηθούν πάρα πολύ. Η πρώτη λατρεία του ιερού ξεκινάει... Δεν είναι αυτού του ιερού. Η πρώτη λατρεία ξεκινά στον Κρόνιο Λόφο με τη λατρεία του Κρόνου. Ο Κρόνος είναι ο πατέρας του Δία. Ο Κρόνος έχει εκθρονήσει τον πατέρα του τον ουρανό και γίνεται ο Κύριος, ο Θεός. Ο Δίας εκθρονίζει τον πατέρα του και γίνεται... Δημιουργείται το ιερό αυτό προς τιμήν του Δία. Τώρα η διαδικασία, νομίζω μπορεί να έχετε ακούσει το μύθο για τον Κρόνο που καταδροχτίζει τα παιδιά του, η Ήρα σώζει τον Ηρακλή, τον Δία δίνοντάς τον στους Κουρίτες, στο ιδέων άνδρων στην Κρήτη. Άρα ο Δίας δεν έχει γεννηθεί στην Κρήτη, μεγαλώνει εκεί. Όταν μεγάλωσε αρκετά ήρθε εδώ, με τη βοήθεια της μύτης, εκθρονίζει τον πατέρα του και γίνεται ο Θεός. Πότε ακριβώς ήρθε ο Δίας στην Ολυμπία δεν το ξέρει κανείς. Όμως, υπάρχει ένα κενό και λογικό είναι, γιατί η μυθολογία με την ιστορία, τα όρια τους είναι πολύ ρευστά. Δεν ξέρουμε, η ιστορία ξεκινάει εκεί που τελειώνει η μυθολογία. Πού τελειώνει η μυθολογία? Δεν ξέρουμε. Λοιπόν, στα δεξιά μας βλέπουμε την ανασκαφή. Υπάρχει ευτυχώς τις μέρες μας ανασκαφή στο ιερό. Η ανασκαφή αυτή είναι τη Γυμνασίου, είναι το βορειότερο μέρος του Γυμνασίου. Θέλουν οι αρχαιολόγοι να ανασκάψουν το μεγαλύτερο μέρος του Γυμνασίου και να ανασκάψουν και μέρος τελικών της κουμπικής οδού, της ιεράς οδού μέσω της οποίας έρχονταν από την αρχαία Ήλιδα στην Ολυμπία οι επισκέπτες και οι αθλητές. Σκοπός ήταν να ενωθεί το μουσείο με τον αρχαιολογικό χώρο όπως είναι στους Δελφούς. Βέβαια, το καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε μία βόλτα στον χώρο. Είμαι στο γκρουπ, είμαι.